Μπράνα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα από Κισβάρτα, Βουλγαρία. Κισβάρτα, ε. Πού περίπου είναι αυτό, ναι. Μπράνα, η πόλη? Είναι κοντά στην Ουκρανία και Σλοβακία, εκεί πάνω. Α, μάλιστα. Καθόλου είναι κρύο μακριά, δεν πρέπει να έχει τώρα εκεί. Πρέπει ζέστη να έχει τώρα, δεν έχει χιόνια τέτοια εκεί, δεν έχει. Έχει φούρια. Πολύ κρύο. Πάρα πολύ κρύο, ε. Φαντάζομαι ότι το θερμόμετρο θα είναι σίγουρα υπό το μηδέν, μείον σίγουρα. Είναι μείον 7-8, ναι. Α, εντάξει. Σίγουρα. Και πώς κάνετε, προπόνηση κανονικά τώρα ή κάνετε σε κλειστό χώρο? Κάνουμε στο πλαστικό, ναι. Δεν γίνεται. Είναι παγωμένο το άλλο κήπεδο, είναι παγωμένο. Mm-hmm. Πρωτάθλημα γίνεται κανονικά ή έχει διακοπεί? Ξεκινήσαμε τώρα, προηγούμενη Κυριακή, mm-hmm. Πρώτη αγώνα, χάσαμε έξω ένα παιχνίδι, αλλά εντάξει, ακόμα είμαστε πάνω, στη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Καλά πάμε. Η ομάδα σου κυνηγάει δηλαδή την άνοδο στην πρώτη κατηγορία? Ναι, είμαστε 10 βαθμούς πάνω από τρίτη θέση, 2 ανεβαίνει, είμαστε μια χαρά. Α, καλά είστε, εντάξει. Ναι. Άρα δικαιώνεσαι για την επιλογή σου να πας στην Κισβάρτα το περασμένο. Ναι, δηλαδή. Μέχρι τώρα είναι οκ. Okay. Δεν έχω κάτι να πω. Mm-hmm. Καλά είναι. Καλά είναι. Τον Άρη τον παρακολουθείς καθόλου? Βλέπεις καθόλου πώς πάει? Ναι, βλέπω κάθε αγώνα. Άμα δεν έχω εγώ αγώνα, βλέπω στο ίντερνετ αφού έχει live streaming. Mm-hmm. Βλέπω κάθε αγώνα. Βλέπω ότι οι παιδιά πάνε καλά. Πολύ καλύτερα από πέρυσι. Και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτούς mm-hmm. που πάνε έτσι, που κερδίζουν κάθε αγώνα και που είναι πρώτοι με διαφορά. Αυτό σίγουρα είναι καλό για όλους και αυτούς που είναι εκεί και για εμάς που φύγαμε. Είναι και για εσάς, γιατί θα πάρετε και όλα τα χρήματά σας. Αλλιώς καταλαβαίνετε. Εντάξει, όχι μόνο γι' αυτό. Άρης πρέπει να είναι στην Α, το ξέρουμε όλοι. Όχι, απλά το λέω γιατί εντάξει. Είσαι ένας από τους παίκτες που υπάρχουν οφειλόμενα και μάλιστα είσαι από τους παίκτες που έκαναν αρκετά μεγάλη υπομονή. Αλλά νομίζω σιγά σιγά διευθετείτε και αυτό, έτσι. Είμαστε τώρα στα τελειώματα, σιγά σιγά. Ναι. Νομίζω, δεν ξέρω, εγώ έχω αφήσει όλα στο δικηγόρο. Νομίζω θα είναι όλα οκ. Okay. Mm-hmm. Δεν νομίζω θα έχει κάτι πρόβλημα. Πάντως τις γιορτές που ήρθες στη Θεσσαλονίκη δεν έχασες την ευκαιρία, ήρθες και στο γήπεδο, είδες, μίλησες με τα παιδιά, δεν χάνεις την επαφή σου με την ομάδα και έχει διατηρήσει και φιλίες με αρκετά παιδιά, είναι και ο Μιλούνοβιτς, ο συμπατριώτης του, με τον οποίο φαντάζομαι έχεις συχνή επικοινωνία. Ναι, εντάξει, με όλους. Και τότε είπα ότι θα έρθω μόλις θα έχω χρόνο, mm-hmm. είδα αγώνα με τον Όφη. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν χαίρεσε ο Άρης, αλλά ναι, έχω. Μιλάω κάθε μέρα με όλους για να δω τι γίνεται και πώς πάει. Mm-hmm. Δεν χάνουνε φιλίες. Mm-hmm. Έχω πολλούς φίλους και Θεσσαλονίκη, Άρη, Γιάννηνα, παντού. Mm-hmm. Τι διαφορετικό βλέπεις, Μπράνα, στο φετινό Άρη? Τι σου αρέσει δηλαδή περισσότερο σε αυτό που βλέπεις? Νομίζω αυτό είπα και όταν ήρθα στο Δεκέμβριο. Βλέπω ότι έχει ένα σχέδιο, έχει πρόγραμμα ομάδα. Εμείς ήμασταν κάπως μπερδεμένοι πέρυσι. Νομίζω δεν κάναμε καλή προετοιμασία και τέτοια. Αυτό είπα πολλές φορές. Yeah. Τώρα υπάρχει ηρεμία, υπάρχει... ηρεμία και με αποτελέσματα, γιατί είναι και πρώτοι και άλλοι τους κυνηγάνε. Παίζει ρόλο. Είναι αλλιώς φέτος. Παίζει ρόλο και αυτό. Ναι, σίγουρα. Τώρα έρχεται ένα μάτι για τον Άρη με τα Τρίκαλα που νομίζω το αντίστοιχο περσινό ίσως να είναι και το καλύτερο δικό σου, έτσι, με δύο πολύ ωραία γκολ. Ναι, ήταν τα πρώτα γκολ. Σίγουρα δεν θα ξεχάσω αυτό το παιχνίδι. Ήταν και τα πρώτα γκολ στον Άρη. Ελπίζω να αυτό το παιχνίδι είναι πιο εύκολο. Γιατί πέρυσι ήταν πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Φέτος, έτσι όπως παίζει η ομάδα, νομίζω θα είναι πιο εύκολο παιχνίδι. Mm-hmm. Εντάξει, Τρίκαλα τελευταία παιχνίδια νομίζω έχει παίξει καλά και
Νομίζω άμα παίζουν όπως παίξανε, άμα παίζει Άρης όπως έπαιξε προηγούμενα παιχνίδια, δεν θα έχει πρόβλημα όπως είχαμε εμείς πέρυσι. Ναι. Μπράνα, είχες έρθει το περασμένο καλοκαίρι στην ομάδα με πολύ μεγάλα όνειρα, ως ένα από τα πολύ καλά ονόματα στη Super League τα τελευταία χρόνια. Τι πήγε στραβά, πιστεύεις ότι δεν αξιοποιήθηκες όπως θα έπρεπε, έχεις κάποιο παράπονο από κάποιον, τι πιστεύεις ότι πήγε στραβά? Ήδη είπε για προετοιμασία. Σίγουρα εγώ. Εκτός από αυτό που ανέφερες για την προετοιμασία. Ήρθα για να ανεβούμε, δεν ήρθα για κάτι άλλο. Αλλά από την αρχή δεν ήταν καλά. Εγώ είπα πολλές φορές και πριν λίγες μέρες έχω δώσει ένα interview κάπου σε ένα site. Το ίδιο είπα, δεν κάναμε καλή προετοιμασία, δεν πήγε με το πρώτο και προπονητή και γυμναστή, δεν πήγε καλά πράγματα. Εγώ αυτό είδα από την αρχή, αλλά ξέρετε και εσείς, χάσαμε, δεν ξέρω, φιλικά 4-0 και τέτοια. Αυτό για μένα είναι το πρώτο πράγμα που δεν πήγε καλά. Και πιο σημαντικό μάλλον, μια προετοιμασία, γιατί στην Ελλάδα είναι όχι σαν εδώ που παίζω εγώ, έχουμε δύο φορές. Προετοιμασία στην Ελλάδα είναι μία και κρατάει όλο το χρόνο. Για μένα πολύ σημαντικό πράγμα. Ναι, φέτος αντίθετα η ομάδα ξεκίνησε από τον Ιούλιο με όλους τους παίχτες από την αρχή. Αυτό. Με συγκεκριμένο προπονητή, με τεχνικό διευθυντή που δεν υπήρχε και φέτος. Ο κύριος Μυροφορίδης που υπάρχει φέτος στην ομάδα, πέρσι δεν υπήρχε αντίστοιχος άνθρωπος στην ομάδα. Ναι. Άρα γενικά λες η λειτουργία της ομάδας μαζί με την προετοιμασία. Ναι, σίγουρα. Αυτό για μένα, έτσι είπα πολλές φορές, ήταν η πιο σημαντικό πράγμα που δεν έχουμε κάνει καλά. Μετά, αγώνα με αγώνα, με αποτελέσματα, ήμασταν πιο νευριασμένοι και δεν πήγαμε καλά στο τέλος. Δεν ξέρω, πώς βλέπεις την περίπτωση επιστροφής, είναι νωρίς βέβαια στην Ελλάδα, το σκέφτεσαι ή έχεις του χρόνου συμβόλαιο εκεί στην Ουγγαρία? Εγώ έχω 1,5 χρόνο εδώ, έτσι όπως πάμε νομίζω θα ανεβούμε. Μέχρι τώρα είμαστε καλά, εδώ ομάδα πάει καλά, ετοιμάζει και καινούριο γήπεδο. Όλα είναι, όλα έχουν κάνει όλα για να ανέβει η ομάδα. Νομίζω έτσι και σε ηλικία που είμαι, είναι εδώ ένα, πώς θα πω, είναι ένα επίπεδο πιο κάτω και μπορώ να παίξω πιο πολλά χρόνια, μάλλον εδώ. Αλλά εντάξει, στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί και να γυρίσω Ελλάδα. Μου αρέσει η Ελλάδα, μου λείπει. Αλλά θα δούμε. Άρα το κίνητρο βέβαια το να παίξεις και στην πρώτη κατηγορία της Ουγγαρίας, που όπως λες είναι πολύ πιθανό να συμβεί, είναι σημαντικό, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Στην Α είναι αλλιώς. Και καλές ομάδες και καλά γήπεδα εδώ. Είναι infrastructure, είναι πολύ καλό παντού. Ναι. Δηλαδή ακόμη και σε αυτό το επίπεδο που είσαι στη δεύτερη κατηγορία της Ουγγαρίας, οι συνθήκες είναι σαφώς καλύτερες από πολλές ομάδες. Είναι όλα καινούργια. Καινούργια προπονητικά κέντρα, καινούργια γήπεδα. Δικό μας θα είναι πιο μοντέρνο γήπεδο στην Ουγγαρία. Θα είναι έτοιμο Απρίλιο, σε ένα μήνα. Ναι. Πέσει χρήματα. Άρα δηλαδή υπάρχει και κάποιος που βάζει χρήματα εκεί. Υπάρχει από κράτος. Η πρώτη υπουργός είναι αυτός που δίνει για γενικά για κλίματα, αλλά πιο πολύ από δόσεις. Μάλιστα. Είναι σημαντική η βούληση της πολιτείας. Είναι πολύ σημαντική στις περιπτώσεις. Αντίθετα, εδώ προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε με το ποδόσφαιρο. Φαντάζομαι είδες και τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Ξέρω, τα σχολιάζονται και σε μια άλλη χώρα. Είδα. Ακολουθά όλα. Σε ρωτάνε τι έγινε εκεί, πάω Ολυμπιακός, αυτά σε ρωτήσανε. Τι γίνεται. Ναι, βλέπουν όλοι, διαβάζουν στο ίντερνετ και μιλάνε τι γίνεται. Λέω κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Συνηθισμένα είμαστε εμείς. Ναι, μια φορά στην Αθήνα, μια φορά στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Εκεί που είσαι σε τα παιχνίδια, έχει έρθει κάποιος Έλληνας εκεί να σε βρει, κάποιος φίλος ενδεχομένως του Άρη? Εδώ στη Κίσβαρδα έχω είναι ένας οπαδός από Κρήτη, είναι Έλληνας και δίπλα στην Αλφα Εθνική, στην Διοζέρ, παίζει ο Ιωαννίδης που έπαιξε Αστέρας Τρίπολης. Αστέρας του Ολυμπιακού. Είναι εκεί με τον φίλο μου από Σερβία και άμα πάω εκεί τον βλέπω. Γενικά έχει πολλούς Σέρβους, Μπράνα, εκεί. Έχει πολλούς, ναι. Κάθε ομάδα έχει 1-2. Είμαστε. Έχει πολλούς, είμαστε κοντά.
Άρα τώρα καλοκαίρι θα έρθεις εδώ. Σίγουρα καλοκαίρι, άμα όχι πιο πριν, καλοκαίρι σίγουρα. Έτσι. Ωραία. Να ευχηθούμε να πετύχετε το στόχο της ανόδου και για σένα ό,τι καλύτερο, Μπράνα, και φυσικά να, με το καλό να ξεμπερδεύεις και με τις υποχρεώσεις με τον Άρη, τις οικονομικές που υπάρχουν, για να είστε πλέον μια χαρά. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια σας.